Επέστρεψε η ρωσική αντιπολίτευση στην πλατεία Μπολότναγια και χιλιάδες Μοσχοβίτες για 2 ώρες έδωσαν το δικό τους παρόν στην εκδήλωση μνήμης της περσινής διαδήλωσης κατά του Πρόεδρου Πούτιν, η οποία κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις και εκατοντάδες συλλήψεις. Κατά τη φετινή διαδήλωση, αρχικά συνελήφθησαν 5 άτομα επειδή φορούσαν μάσκες, καθώς και ένας 15χρονος επειδή πέταξε μια φωτοβολίδα, στη συνέχεια ωστόσο αφέθησαν ελεύθεροι. Η ατμόσφαιρα δεν είναι σπουδαία, ωστόσο ο κόσμος συνεχίζει να κατεβαίνει στους δρόμους για να δείξει ότι υπάρχουν χιλιάδες λαού που δεν συμφωνούν με αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την οθεία στις εκλογές μας και με τις χαλκευμένες εγκληματικές υποθέσεις εναντίον μελών της αντιπολίτευσης. Θα βρίσκονται εδώ για να δείξουν ότι θα παραμείνουν μέχρι αρχές να αρχίσουν να τηρούν το Σύνταγμα. Δεν τρέφω αυταπάτες, ωστόσο το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Αργά ή γρήγορα κάτι θα γίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ τώρα. Η αντιπολίτευση ζητεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία και την απαλλαγή των 28 ατόμων από όλες τις κατηγορίες που τους βαρύνουν για την περσινή διαδήλωση.